Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε ανάπτυξη πυράβλων μέσου ή μικρού βεληνικού από τη ΣΥΠΑ στην Ασία και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μια τέτοια κίνηση θα είχε αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα για τη διεθνή ασφάλεια και θα διακινδύνευε ένα νέο γύρο εξοπλιστικών αγώνων, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η εμφάνιση πρόσθετων απειλών για τη ρωσική επικράτεια θα προκαλέσει ανεπιφύλακτα αντίδραση από την πλευρά μας, είπε. Η Ζαχάροβα προέτρεψε επίσης την Ουκρανία να σταματήσει να χρησιμοποιεί βία στην κατά κύριο λόγο ρωσόφωνη περιοχή Ντονμπάς και να τηρήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Μίνσκ που συμφωνήθηκε το 2015. Οι συμφωνίες του Μίνσκ προβλέπουν ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο στα σύνορά της με τη Ρωσία σε περιοχές που κρατούν αυτονομιστές μόνο αφού τους δοθεί ευρεία αυτονομία και διεξαχθούν τοπικές εκλογές. Η Ρωσία έχει επίσης κατηγορηθεί για παραβίαση των συμφωνιών του Μίνσκ. Κατά την ενημέρωση της Παρασκευής, η Ζαχάροβα κάλεσε επίσης τη ΣΥΠΑ να επιτρέψουν στον επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών να εισέλθει στη χώρα για να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αφοπλισμού του ΟΗΕ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Διαβάστε την είδηση στο site μας nemesishd.gr.